Ισχυρίζεται, κύριε Υπουργέ, ότι η διάταξη αυτή είναι προς όφελος των αγροτών. Μπορείτε όμως να μας εξηγήσετε ορισμένα ζητήματα. Πρώτον, η κυβέρνηση συνολικά είπε ότι έχει ξύσει τον πάτο του βαρελιού. Όμως φαίνεται ότι υπάρχει κι άλλο. Για να μπορείτε να δίνετε στους παρόχους επιδότηση τους τόκους, αντί να τους διαγράφετε από τα χρέη των αγροτών, σημαίνει ότι επιδοτείτε τους παρόχους και όχι τους αγρότες, που παραμένουν τα χρέη τους και θα πρέπει μέσα σε μια δεκαετία να τα αποπληρώσουν μαζί με το ρεύμα. Γιατί λοιπόν αυτά που να δώσετε στους παρόχους ως τόκους δεν διαγράφετε χρέη των αγροτών προς την ηλεκτρική ενέργεια? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο πράγμα. Ισχυρίζεται ότι η τιμή 9,3 είναι προς όφελος των αγροτών, όταν η παραγωγή ρεύματος από ΑΠΑ είναι 5,5 λεπτά. Αυτή η διαφορά 5,5 λεπτά με 9,3 σε ποιον όφελος πηγαίνει? Και τρίτο ζήτημα, μέσα από αυτή τη διαδικασία μήπως θέλετε να ξεμπλοκάρετε ακόμη περισσότερο σε ένα κορεσμένο δίκτυο, να μπορούν να εγκατασταθούν νέες ΑΠΕ οι οποίοι θα έχουν υπογράψει υπάροχή του συμβάσει με τους αγρότες? Άρα δηλαδή επί της ουσίας και στις τρεις αυτές περιπτώσεις μάλλον τους παρόχους, τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εξυπηρετείται και όχι τους αγρότες. Είναι λανθασμένη αυτή η συλλογισμή, κύριε Υπουργέ? Να καταλάβω, οι μέτεροι είναι οι αγρότες? Γιατί οι αγρότες είναι αυτοί που θα εποφεληθούν από αυτή την ρύθμιση, δεν είναι κανένας άλλος, διότι αυτό που δίνουμε στους αγρότες δεν το δίνουμε σε κανέναν, που είναι κατά προτεραιότητα, κατά απόλυτη προτεραιότητα ηλεκτρικός χώρος, χωρίς περικοπές. Τώρα, επειδή άκουσα αυτή την ωραία θεωρία για τα 5 λεπτά ή τα 5,5 λεπτά, ξέρετε ακριβώς πότε ποτίζουν οι αγρότες και πότε χρησιμοποιούν το ρεύμα? Μπορώ να σας το απαντήσω. Δεν το χρησιμοποιούν αποκλειστικά την ώρα που δουλεύει ένα φωτοβολταϊκό. Το χρησιμοποιούν σε διάφορες ώρες της ημέρας και της νύχτας. Τι γίνεται όταν αυτός που αναλάβει αυτή την υποχρέωση να δίνει στους αγρότες ρεύμα, θα πρέπει να τους στέλνει ρεύμα την ώρα που δεν δουλεύει το φωτοβολταϊκό ή το αιωλικό που έχει χρησιμοποιήσει ως βάση? Αγοράζει ρεύμα από το δίκτυο. Πόσο το αγοράζει? Πολλαπλάσια, διότι οι τιμές τις βραδινές ώρες μπορεί να φτάνουν τα 18 λεπτά. Στην χονδρική, τα 15, τα 20 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Συνεπώς, όποιος μετράει με βάση την τιμή του φωτοβολταϊκού, προφανώς δεν έχει κάνει σωστά το λογαριασμό, το οποίο στην αντιπολίτευση όταν το κάνεις είναι σχετικά εύκολο, διότι δεν υποχρεούσε να δώσεις και λογαριασμό για το λογαριασμό, αλλά άμα το κάνεις στην κυβέρνηση δεν προκύπτει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτά που λέτε για τα 5 και τα 5,5 λεπτά είναι παντελώς ανέφικτα. Συν ότι αυτά αναφέρονται σε τιμές χονδρικής. Ξέρετε ποια είναι η μικρή διαφορά μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής? Πολλές διαφορές έχει. Περιθώρια κέρδους, αυτό εκείνο. Το βασικότερο όμως είναι ότι πρέπει να σε πληρώνουν. Διότι η τιμή είναι αντανάκλαση και του βαθμού πληρωμής. Αν κάποιος λοιπόν που δίνει τιμή λιανικής, διότι στη χονδρική πληρώνονται αυτοί που πουλάνε το ρεύμα, αυτός που πρόκειται να δώσει τιμή λιανικής θα βάλει μέσα και το ποσοστό μη πληρωμής. Διότι αυτό είναι κομμάτι του κόστους η μη πληρωμή. Είναι κομμάτι του κόστους. Ειδικά στην περίπτωση του αγροτικού ρεύματος που έχει πολύ αυξημένες προστασίες για να μην υπάρξει πρόβλημα σε μία σοδιά για το αν μπορεί να κοπεί το ρεύμα. Συνεπώς, όταν συγκρίνουμε μήλα με μάγκος, δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά το λογαριασμό, να συγκρίνουμε τα μήλα με τα μήλα. Πάμε τώρα στο αν είναι ακριβό ή δεν είναι ακριβό. Η απάντηση είναι, αγαπητή κυρία συνάδελφος, ότι για να δώσετε ένα δεκαετές συμβόλαιο, θα πάτε να αγοράσετε το κόστος αντιστάθμισης του κινδύνου.
την περίπτωση που κάποιος δικτάτορας θα προκαλέσει μία μείζωνα διαταραχή με μία εισβολή, στην περίπτωση που κλιματικά γεγονότα θα έρθουν και θα προκαλέσουν μείζωνα διαταραχή στην αγορά. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι σε ένα δεκαετές συμβόλαιο κάνουν τις τιμές παντελώς άσχετες με τις τιμές ενός μήνα. Και όταν συγκρίνετε τις τιμές ενός μήνα με ένα δεκαετές συμβόλαιο, απλώς επιδεικνύεται προς όσους παρακολουθούν ότι δεν ενδιαφέρεστε για την ουσία του προβλήματος, αλλά για να σκοράρετε έναν πόντο στην αντιπολιτευτική δραστηριότητα. Είναι μια στάση, νιώθετε, που λέει ο ποιητής, αλλά όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών και τους λέμε θα σας δώσουμε ένα δεκαετές συμβόλαιο, στο οποίο μάλιστα τους δίνουμε τη δυνατότητα να βγουν, αν οι τιμές πέσουν πάρα πολύ, με πάρα πολύ μικρό κόστος, όπως έχουμε εξαγγείλει, με 70 ευρώ μπορείς να βγεις από αυτό το συμβόλαιο. Αυτό σημαίνει ότι τους δίνουμε μια εξαιρετικά ευνοϊκή μακροχρόνια σύμβαση, την οποία όσοι θέλουν θα πάρουν, όσοι δεν θέλουν δεν θα πάρουν. Τους δίνουμε όμως ταυτόχρονα και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο θα ήθελα να δω να μην το ψηφίσετε. Είτε διότι το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να τους διαγράψουμε και το κεφάλαιο, δεν έχουμε όμως σκεφτεί ότι αυτή η ρύθμιση από πλευράς κρατικών ενισχύσεων στηρίζεται στον de minimis. Διαγραφή κεφαλαίου σήμερα θα σήμαινε ότι θα εξαφανιζόταν όλο το de minimis των αγροτών και οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα είχαν καν δυνατότητα να προχωρήσει η οφειλή, γιατί έχουν φάει το de minimis. Και εμείς πώς κάνουμε αυτή τη ρύθμιση? Στηριζόμαστε και στο de minimis του μέλλοντος και στο γεγονός ότι αυτή η επιδότηση επιτοκίου είναι μικρό σχετικά ποσό ανατριετία, αθροίζεται όμως ένα σημαντικό ποσό όταν καλύπτει μια ολόκληρη δεκαετία. Αυτά για να είμαστε πρακτικοί και ρεαλιστικοί σε αυτές τις προτάσεις μας που κάνουμε για τους αγρότες. Διότι είναι πολύ εύκολο, και τελειώνω, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, για την μακρηγόρησα, είναι πολύ εύκολο να τους λέμε ότι μπορώ να σας δώσω χαμηλές τιμές όταν είμαστε στην αντιπολίτευση, αλλά στην κυβέρνηση είμαστε υποχρεωμένοι να υλοποιούμε και αυτά που λέμε. Εμείς έχουμε και το κακό συνήθειο να υλοποιούμε και αυτά που λέγαμε στην αντιπολίτευση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να λύνονται όλα τα θέματα, κύριε Αλιακούλη. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αναφέρατε όλα, βάλατε όλα τα ρίσκα μέσα, μη πληρωμής, δεκαετούς διάρκεια, δηλαδή ο επιχειρηματίας μονάζει για δικά του, ενώ ο αγρότης χαμένος. Πέρα από αυτό, εγώ θα ήθελα να κάνω μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση και όχι γενικότερο χαρακτήρα λειτουργίας της καπιταλιστικής αγοράς. Λέτε ότι άμα κάποιος πάει στο συμβόλαιο δεκαετούς διάρκειας θα πληρώσει 70 ευρώ μόνο. Πού το βρήκατε? Εδώ λέει παράγραφος 7 και τη διαβάζω. Ότι θα πρέπει να εξοφλήσει με την επιβάρηση του κατόχτου χρέους με χρέος που προβλέπεται στους όρους της σύμβασης και δεύτερον με την άμεση εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφείλων της παραγράφου 5. Αυτά είναι 70 ευρώ.